70 τσαμπέλου. Ο σημαντικότερος εχθρός που προκαλεί τεράστια καταστροφή στα σταφύλια τόσο σε εινοποιήσιμες όσο και σε επιτραπέζιες ποικιλίες. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τον τρόπο που μπορούμε να την παρακολουθήσουμε, πώς μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε, αλλά και για το πρόγραμμα Confusio που τρέχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Βρισκόμαστε και πάλι μέσα έναν υπέροχο νέο αμπελώνα και όπως βλέπετε αριστερά μου έχω αυτήν εδώ την περίεργη συσκευή. Η συσκευή φυσικά είναι μια απλή φερομονική παγίδα την οποία την εγκαθιστούμε μέσα στα αμπέλια για να παρακολουθήσουμε τον πληθυσμό. Πριν όμως μιλήσουμε για αυτή τη συσκευή πάμε λίγο να μιλήσουμε για τον εχθρό για τον οποίο θα ασχοληθούμε σε αυτό το βίντεο του The Greek Vineyard. Η ευδεμίδα είναι ένα έντομο το οποίο προσβάλλει τόσο τα άνθη όσο και τα σταφύλια κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περίοδου και είναι ένα έντομο το οποίο προκαλεί σοβαρές ζημιές και μια πολύ μεγάλη υποβάθμιση διότι φυσικά μετά την προσβολή από την ευδεμίδα έρχονται και άλλες αρρώστιες με κύριες αυτές της όξινης ύψης και του βοτρίτη όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο επεισόδιο σχετικά με αυτές τις ασθένειες. Πρόκειται για ένα έντομο το οποίο είναι σε μορφή πεταλούδας όταν είναι ακμαίο, μέγεθος έως 8 χιλιοστά, 5 με 8 χιλιοστά, τριγωνικό σε σχήμα, όπως βλέπετε στην εικόνα που σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή, και είναι ένα έντομο το οποίο κάνει συνήθως 3 με 4 γενιές μέσα στη διάρκεια του έτους. Η πρώτη γενιά είναι η γενιά η οποία προσβάλλει τα ανθικά μέρη. Προσβάλλει δηλαδή το τσαμπί όταν βρίσκεται στην περίοδο της άνθησης. Η προσβολή γίνεται με την εναπόθεση αυγών πάνω στο άνθος ή πάνω στο σταφύλι αναλόγως με το στάδιο και την γενιά. Από το αυγό φυσικά παράγονται σκουλίκια, τα οποία σκουλίκια καταναλώνουν μέρος του καρπού και δημιουργούν μια οπή εξόδου ούτως ώστε να περάσουν στο επόμενο στάδιο της μεταμόρφωσης για να γίνουν ακμαία έντομα. Τα έντομα αυτά είναι νυχτόβια, κυκλοφορούν περισσότερο τη νύχτα, γι' αυτό και δεν θα τα δείτε πάρα πολύ να πετάνε κατά τη διάρκεια της ημέρας, αλλά μόνο όταν χτυπήσετε το φύλωμα και θα τα αναγκάσετε να σηκωθούν. Είναι ορατά με γυμνό μάτι εφόσον πάτε από πολύ κοντά ή με ένα κινητό αν μπορείτε να το τραβήξετε φωτογραφία και φυσικά ζουν μικρό χρονικό διάστημα. Τα ακμαία ζουν 5 έως 20 ημέρες. Είναι ίσα-ίσα για να μπορέσουν να πάνε να κάνουν την επόμενη γενιά, να πάνε να γεννήσουν ουσιαστικά τα αυγά τους για τις επόμενες γενιές. Φυσικά η ζημιά προκαλείται είναι διπλή. Η πρώτη ζημιά είναι η μηχανική ζημιά, στην οποία δημιουργείται από το έντομο το οποίο ανοίγει την τρύπα για να εναποθέσει το αυγό του πάνω στο άνθος ή πάνω στο σταφύλι, ανάλογα με τη γενιά. Και φυσικά η δεύτερη ζημιά είναι οι ασθένειες, καθώς δημιουργούν μία οπή εισόδου, καταστρέφουν ουσιαστικά την επιδερμίδα του σταφυλιού και μέσα από αυτήν περνάνε διάφορα παθογόνα που προκαλούν τις αρρώστιες τις οποίες είναι γνωστές όπως είναι ο βοτρίτης και όξινη σύψη. Συνεπώς, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ευδεμίδα μέσα στο αμπέλι μας, πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να την παρακολουθήσουμε. Για να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τον πληθυσμό, έχουν δημιουργηθεί αυτές οι απλές παγίδες, πλαστικές παγίδες τρίγωνο σχήμα και μέσα σε αυτές τις παγίδες τοποθετούμε ένα χαρτί το οποίο έχει μια κολώδης ουσία πάνω και έναν κάλικα, ένα πλαστικό κάλικα, ο οποίος έχει μια φερομόνη. Είναι μια ουσία η οποία προσελκύει αρωματικά τα έντομα και προσκολώνται πάνω στο χαρτί, τα παγιδεύει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όταν τοποθετούμε τέτοιους σταθμούς είναι να παρακολουθούμε τον πληθυσμό τουλάχιστον ανά 2 με 3 ημέρες. Η παρακολούθηση είναι πάρα πολύ απλή. Αφού τοποθετήσουμε την παγίδα, ανά 3 ημέρες ερχόμαστε στο σημείο της παγίδας και μετρούμε τα έντομα που έχουν κολλήσει πάνω στο χαρτί. Είναι πάρα πολύ ευδιάκριτα και πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Με ένα στυλό ή με ένα μαρκαδόρο, είτε σημειώνουμε πάνω στην παγίδα την ημερομηνία και τον αριθμό των εντόμων, είτε στο χαρτί είτε στο κινητό μας. Η έξαρση του πληθυσμού πώς μετράται, ας πούμε ένα παράδειγμα. Εάν την πρώτη μέρα παρατηρήσουμε 3 έντομα, δεν έχουμε πληθυσμό. Εάν μετά από 3 μέρες παρατηρήσουμε 7 έντομα και πάλι ο πληθυσμός ανεβαίνει, αλλά δεν έχει φτάσει στο επιθυμητό σημείο. Εάν μετά από 3 μέρες ξανά εντοπίσουμε 20-22 έντομα, δηλαδή μια έξαρση στον πληθυσμό, τότε έχουμε πτήση, έχουμε πληθυσμό. Σε εκείνο το στάδιο, εάν εφαρμόσουμε τα εντομοκτώνα μας, θα μπορέσουμε να μειώσουμε πάρα πολύ τον πληθυσμό και να αποφύγουμε την δημιουργία μιας δεύτερης, τρίτης ή τέταρτης γενιάς. Τώρα, για τον τρόπο της καταπολέμησης υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι ένας καθολικός τρόπος που σκοτώνει όλα τα έντομα μέσα στον αμπελώνα και φυσικά έχει να κάνει με τις πυρηθρίνες. Αν χρησιμοποιήσουμε πυρηθροειδή, θα σκοτώσουμε ό,τι πιάσουμε και αυτό είναι κάπως κακό φυσικά, διότι μπορούμε να σκοτώσουμε και ευεργετικά έντομα. Ο δεύτερος και πιο εξελιγμένος και πιο σύγχρονος τρόπος είναι να δουλέψουμε με ρυθμιστές ανάπτυξης. Σε αυτή την περίπτωση δεν χτυπάμε όταν έχουμε αύξηση του πληθυσμού, αλλά χτυπάμε όταν δημιουργηθεί η καμπύλη και αρχίζει η πτώση. Τι εννοούμε όταν δημιουργηθεί καμπύλη? Εάν πούμε ότι την πρώτη μέρα έχουμε 5 έντομα, τη δεύτερη 10, την τρίτη 15,
την 4η 20 και την 5η 22, δηλαδή ο ρυθμός αύξησης πέσει, σε εκείνο το σημείο εφαρμόζουμε τους ρυθμιστές ανάπτυξης. Οι ρυθμιστές ανάπτυξης λειτουργούν με άλλο τρόπο, δεν σκοτώνουν όλα τα έντομα, αλλά πιάνουν τα αυγά και πιάνουν και τα στάδια L1 και L2 της ευδεμίδας, δηλαδή τα μικρά σκουλικάκια. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επαναλαμβάνουμε τους ρυθμιστές ανάπτυξης τουλάχιστον ανά 20 ημέρες και για 3 φορές. Αυτό φυσικά γίνεται για να μπορέσουμε να πιάσουμε όλα τα αυγά και να μπορέσουμε να πιάσουμε και μια πιθανή δεύτερη και τρίτη γενιά, και με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια άριστη αποτελεσματικότητα χωρίς να προκαλούμε μεγάλη ζημιά στη φύση. Φυσικά, εκτός από τη συμβατική καλλιέργεια, υπάρχουν και βιολογικά σκευάσματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την καταπολέμηση εντόμων και είναι πάρα πολλά πλέον στην αγορά. Και πολύ πιο σύγχρονα ακόμα και από τους βάκυλους και εθέρεα έλαια και άλλα που προκαλούν ζημιά σε αυτά τα έντομα. Φυσικά όλα αυτά είναι πολύ πιο ήπια και αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα θα είναι πολύ πιο δύσκολη η αντιμετώπιση της ευδεμίδας με βιολογικά σκευάσματα. Σε αυτή την περίπτωση σας συνιστώ να δουλεύετε με εφαρμογές τύπου block, δηλαδή επαναλήψεις τουλάχιστον ανά 6 με 8 ημέρες μέχρι να σημειωθεί μείωση του πληθυσμού. Τέλος, για την ευδεμίδα πρέπει να πούμε ότι στην Ελλάδα από το 2020 έχει ενταχθεί και η καλλιέργεια της αμπέλου στο πρόγραμμα Confusio, το πρόγραμμα στο οποίο χρησιμοποιούνται φερομόνες αντισύζευξης από τους εγχυτήρες που θα δείξουμε αυτή τη στιγμή στα πλάνα μας, για να δημιουργήσουν μια σύγχυση ανάμεσα στα αρσενικά και στα θηλυκά και να μην υπάρχει αναπαραγωγή. Είναι ένας απόλυτα βιολογικός τρόπος αντιμετώπισης της ευδεμίδας, ο οποίος αν εφαρμοστεί καθολικά από μια περιοχή, εγγυάται ότι σε 2 με 3 χρόνια δεν θα υπάρχει καθόλου το πρόβλημα της ευδεμίδας. Παρ' όλα αυτά, εάν το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό στην ευδεμίδα, την πρώτη χρονιά θα πρέπει, παράλληλα με το πρόγραμμα Confusio και με τους εγχυτήρες μέσα στην καλλιέργειά μας, να έχουμε και φερομονικές παγίδες και αν χρειαστεί και εφαρμογές με συμβατικά ή βιολογικά σκευάσματα. Εδώ λοιπόν αυτές οι μικρές, να το πούμε, συσκευές κατά κάποιο τρόπο, είναι ένα απλό καλώδιο πλαστικοποιημένο το οποίο περνιέται πάνω στο σύρμα, ούτως ώστε να βρίσκεται μέσα στη ζώνη των σταφυλιών κοντά και να δημιουργεί αυτή τη σύγχυση στα έντομα, να μην μπορούν να αναπαραχθούν. Αυτά τα κορδονάκια μπαίνουν περίπου 21 με 25 σε αριθμό αναστρέμα. Είναι 100% επιδοτούμενα αυτή τη στιγμή για όσους έχουν συμμετέχει στο πρόγραμμα Confusio από το 2020 και προκαλούν αυτή την σύγχυση στα έντομα για να μην μπορέσουν να αναπαραχθούν. Φυσικά, αυτά τα κορδονάκια όταν τα περνάμε πρέπει πάντα να φοράμε γάντια και να μην έρχεται σε επαφή με το χέρι μας. Αυτό το σύστημα της αντισύζευξης έχει εφαρμοστεί ήδη σε πάρα πολλές περιοχές με πολύ μεγάλη επιτυχία και με μείωση πληθυσμού από την δεύτερη ή και την τρίτη χρονιά, αναλόγως με το πόσο σοβαρό πρόβλημα υπάρχει. Δυστυχώς, τις περισσότερες φορές οι περισσότεροι αμπελουργοί αμελούν την παρακολούθηση της ευδεμίδας και λειτουργούν με τυχαίο τρόπο. Εφαρμόζουν αντομοκτώνα τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο τυχαία, χωρίς να ξέρουν αν έχουν πτήση. Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν υπάρχει πτήση, το πιο πιθανό είναι ότι δεν καταφέρνεις να κάνεις τίποτα, δεν καταφέρνεις να μειώσεις τον πληθυσμό. Αντιθέτως, το μόνο που καταφέρνεις είναι να φορτώσεις τα σταφύλια σου με αντομοκτώνα και να επιβαρύνεις το περιβάλλον, αλλά και φυσικά να επιβαρύνεις και την τσέπη σου χωρίς αποτέλεσμα. Η πιο επικίνδυνη γενιά της ευδεμίδας είναι αυτή που βρίσκεται κοντά στον τρίγο, διότι εκεί τα σταφύλια έχουν μαλακώσει και οποιαδήποτε ζημιά δημιουργηθεί πάνω σε μαλακό σταφύλι και γλυκό θα φέρει φυσικά βοτρίτη και όξινη σύψη και γρήγορη παρακμή. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δει πολλαπλές φορές και οι περισσότεροι αγρότες δεν μπορούν να μπουν σε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης ευδεμίδας λέγοντας ότι δεν μπορώ να παρακολουθήσω την παγίδα, δεν έχω χρόνο. Το οποίο είναι τεράστιο λάθος. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Όπως έρχεσαι να δεις τον αμπελώνα σου, κοιτάς και την παγίδα, καταγράφεις τον πληθυσμό, χτυπάς στοχευμένα, σώζεις την παραγωγή σου, μειώνεις το κόστος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αυτά λοιπόν από το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μας στο www.thegreekninja.com. Σύντομα θα ανέβει άλλο ένα σημαντικό άρθρο με περισσότερες λεπτομέρειες και τρόπους παρακολούθησης για αυτόν τον πολύ σημαντικό εχθρό της αμπέλου. Τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.